Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 54ο επεισόδιο του podcast. Σήμερα έχουμε μια μελέτη περίπτωσης. Ενδοαποκαλύψεις, ονομάζει ο φίλος την επιστολή του, ενδοαποκαλύψεις για μένα που με σοκάρουν από τη ψυχοεκπαίδευση και τη ψυχοθεραπεία. Ένας άνδρας ετών 55, ο οποίος παρακολουθεί τα podcast και τα βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube, μου έχει στείλει μια συγκλονιστική επιστολή. Καλησπέρα Θέκλα. Χαίρετε. Ακούω εδώ και κάμποσο καιρό τα podcast σου, κάνοντας και ψυχοθεραπεία και έχω έρθει σε σοβαρά συμπεράσματα για μένα. Ενδοαποκαλύψεις είναι μια λέξη που μου έρχεται δεν ξέρω αν είναι δόκιμη για το παρελθόν. Δηλαδή αποκαλύπτει εσωτερικά πράγματα για το παρελθόν του και αντιλαμβάνεται πώς λειτουργούσα κάποιες σχέσεις του και πώς λειτουργούσε και αυτό στις σχέσεις του. Είναι πολύ ενδιαφέρον έτσι να το διαβάσουμε γιατί έρχεται αυτή η μελέτη περίπτωσης να αγγίξει ζητήματα που έχουμε συζητήσει σε προηγούμενα επεισόδια του podcast. Είμαι ένας άνδρας 55 ετών. Μεγαλώνω μόνο μου ένα κοριτσάκι. Η κόρη μου είναι 14 ετών. Να ζήσει το παιδί. Η μητέρα τη σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα πριν 8 μήνε. Λυπάμαι. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που η κόρη μου ήταν μαζί μου και αυτή είχε βγει έξω να διασκεδάσει. Κατά τι πρωινέ ώρε καρφώθηκε κυριολεκτικά με το αυτοκίνητο σε έναν τοίχο. Δεν ξέρω αν ήταν δυστύχημα ή αυτοκτονία. Στο αίμα της βρήκαν ψηλές συγκεντρώσεις αλκοόλ. Ο Φρόιτ έλεγε ότι τα αυτοκινητικά δυστυχήματα στο οποία εμπλέκεται ο οδηγός και σκοτώνεται ο οδηγός, δηλαδή αυτοκινητικά δυστυχήματα στο οποία κάποιος βγαίνει από το δρόμο και πέφτει από έναν κρεμό ή όπως στην περίπτωση αυτή καρφώνεται πάνω σε ένα τείχο μπορεί να ήταν αυτοκτονίε. Χωρί να σημαίνει ότι λέγοντα ο Φρόιτ κάτι τέτοιο τόσα χρόνια πριν, 100 και πόσα χρόνια πριν, ότι ισχύει για κάθε περίπτωση. Σκέφτομαι την αυτοκτονία επειδή η μάνα τη κόρη μου πολλέ φορέ απειλούσε πω θα αυτοκτονήσει. Τόσο το διάστημα που ήμασταν μαζί, όσο και μετά το χωρισμό. Δεν ξέρω τι διάγνωση είχε. Εγώ υποθέτω πως είχε οριακή διαταραχή προσωπικότητας πήγαινε σε έναν ψυχολόγο, ο οποίος τώρα που το αντιλαμβάνομαι δεν είχε ιδέα πώς να τη διαχειριστεί. Ίσως τη χάιδευε τα αυτιά για να έχει πελατεία. Από τον καιρό που τη γνώρισα, 15 χρόνια πριν, ήδη πήγαινε σε αυτόν 5 χρόνια. Και εξ όσο γνωρίζω, συνέχιζε να πηγαίνει μέχρι και το θάνατο της. Εντάξει, και να πηγαίνει μια θεραπευόμενη σε έναν ψυχολόγο 20 χρόνια στον ίδιο ψυχολόγο, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Σίγουρα σημαίνει μια περίπτωση δύσκολη. Α, τώρα δεν μπορούμε να διαγνώσουμε μια νεκρή, με βάση όσα μας λέει ο πρώην σύζυγος της, αν είχε οριακή διαταραχή προσωπικότητα ή όχι. Μπορούμε να δούμε μέσα από αυτά που θα διαβάσουμε αν είχε ένα αρκησιστικό στυλ προσωπικότητας, γιατί υπενθυμίζω, όπως έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο podcast, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε επίσημες διαγνώσεις για ανθρώπους, ότι έχουν μία ψυχική διαταραχή ή μία διαταραχή προσωπικότητας, μπορούμε όμως να καταλάβουμε μέσα από τη συμπεριφορά τους και τον τρόπο λειτουργίας τους τι στυλ προσωπικότητας έχουν και αν συνδέονται υγιώς με τους άλλους ανθρώπους ή από ένα χώρο που είναι συνεξαρτόμενοι με άλλους ανθρώπους ή που εξασκούν αρκεσιστική κακοποίηση. Υπενθυμίζω και το πέμπτο επεισόδιο του podcast το οποίο έχει θέμα τον αρκισισμό και το έκτο επεισόδιο του podcast το οποίο έχει θέμα τη συνεξάρτηση και το εικοστό επεισόδιο του podcast το οποίο μιλάει για την καλοήθεια και την κακοήθεια. Μια δυο φορές προσπάθησα και εγώ να επικοινωνήσω με τον ψυχολόγο της όσον ακόμα ήμασταν παντρεμένοι γιατί ήθελα να επικοινωνήσω την ανησυχία μου για τα ξεσπάσματα θυμού που είχε η μάνα της κόρης μου σε εμένα. Αλλά και τις δύο φορές ο ψυχολόγος της δεν δέχθηκε να συζητήσουμε γι' αυτά, αλλά γύριζε τη συζήτηση πάνω σε μένα και στο πώς εγώ έφτεγα που θυμώνει αυτή. Άρα λες ότι εσύ πήγες δύο φορές στο ψυχολόγο της πρώην συζύγου σου, για να μιλήσεις μαζί του για την ανησυχία που είχες για τα ξεσπάσματα θυμού που είχε η γυναίκα σου πάνω σου, η πρώην γυναίκα σου πάνω σου, και αυτό σου έλεγε ότι εσύ έφταγες που αυτή θυμώνει. Τη είχα πει να πάμε και για θεραπεία ζευγαριού, αλλά δεν ήθελε. Μου είχε πει να πάω μόνο μου να δω τι θα κάνω με τα δικά μου θέματα και αυτή ήταν μια χαρά. Ηταν καλυμμένη από τη θεραπεία τη. Μια χαρά, μέχρι που αποφάσισε να με χωρίσει, επειδή τα βρήκε με έναν πρώην τη, με τον οποίο επέμενε να διατηρεί επαφέ σε όλη τη διάρκεια του γάμου αλλά και τι σχέσει μα, υποστηρίζοντα πω τον έβλεπε σαν πατρική φιγούρα. Ήταν αρκετά μεγαλύτερο από αυτήν και πώς τον αγαπούσε φιλικά και δεν μπορούσε να τον βγάλει από τη ζωή της. Εγώ, βλακοδός, τώρα το αναγνωρίζω, έπεισα τον εαυτό μου πως δεν τρέχει τίποτα. Υπήρχαν εκεί τα σημάδια για τη συναισθηματική απιστία, ήταν ξεκάθαρα. Αλλά φαίνεται πως δεν ήθελα να τα δω. Εδώ να εξηγήσω ότι όταν μιλάμε για συναισθηματική απιστία, μιλάμε για πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε μία μονογαμική σχέση ή σε ένα γάμο έχει συναισθήματα, διατηρεί ερωτικά συναισθήματα για ένα άλλο πρόσωπο που δεν είναι ο σύντροφο ή σύντροφο, αλλά είναι ένα άλλο πρόσωπο και μπορεί να μην έχει σεξουαλικέ επαφέ, αλλά συναισθηματικά είναι δοσμένο σε ένα άλλο πρόσωπο. Έξω από τη σχέση, έξω από το γάμο. Αυτό ονομάζουμε συναισθηματική απιστία. Εγώ, βλακοδό, τώρα το αναγνωρίζω, έπειθα τον εαυτό μου πω δεν τρέχει τίποτα. Υπήρχαν εκεί τα σημάδια για τη συναισθηματική απιστία, ήταν ξεκάθαρα, αλλά φαίνεται πως δεν ήθελα να τα δω. Εγώ θα σου πω δεν μπορούσες να τα δεις ίσως. Δεν άντεχες να τα δεις. Ήμουν πολύ ερωτευμένος με τη γυναίκα αυτή ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Τώρα, κάνοντας ψυχοθεραπεία και ακούγοντας και τα δικά σου podcast και βίντεο, αναγνωρίζω πως υπήρξα βαθιά από τη μάνα της κόρης Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε συνεξάρτηση με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ακριβώς αγαπητική μαζί μας, γιατί ο συνεξαρτόμενο δένεται συνήθω με ανθρώπους οι οποίοι εξασκούν ναρκισιστική κακοποίηση σε αυτόν. Υπάρχει αυτό το μοτίβο. Ο ένας είναι συνεξαρτόμενος και people pleaser, δηλαδή κάνει κέντρο της ύπαρξης του και κέντρο της ζωής του το άλλο πρόσωπο και το άλλο πρόσωπο χρησιμοποιεί για ναρκισιστική τροφοδοσία ή παροχή των την συνεξαρτόμενη. Συνεξαρτόμενη. Και νομίζουμε όσοι συνεξαρτόμαστε σε σχέσεις ότι αυτό είναι αγάπη. Όμως την πραγματικότητα η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη. Και έχουμε κάνει πρόσφατα και ένα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, ένα live, το οποίο έχει παραμείνει στο playlist live που έμειναν ως vlogs, όπου έχει τον προβοκατόρικο τίτλο «Είμαι περίπτωσάρα», γιατί είχε πέσει στην αντίληψή μου ότι κάπου σε ένα διαδικτυακό χώρο κάποιοι έλεγαν ότι είμαι περιπτωσάρα επειδή θα διαφωνούσα με την άποψη ενός ψυχολόγου που έλεγε πως η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη και έκανα αυτό το βίντεο και είπα ότι ναι είμαι περιπτωσάρα αλλά δεν θα διαφωνήσω με το ότι η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη. Όντω η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη. Θα βάλω στην περιγραφή του επεισοδίου αυτού το link και για εκείνο το live για όσους θέλετε να το παρακολουθήσετε, το live είμαι περιπτωσάρα. Ο λόγος που σου γράφω αυτό το mail είναι επειδή πρόσφατα η κόρη μου μου αποκάλυψε πως από τον καιρό που θυμάται τον εαυτό της, η μάνα της τη χτυπούσε και την τραβούσε από τα μαλλιά όταν εγώ δεν ήμουν μπροστά. Έβλεπα πως το παιδί μου δεν ήταν καλά και το απέδιδα στο πένθος για την απώλεια της μάνας της. Η κόρη μου βλέπει παιδό ψυχολόγο και εγώ πάω σε ψυχολόγο, αλλά μόλις προχθές μου ανοίχθηκε και με κλάματα μου αποκάλυψε την κακοποίηση που βίωσε τόσα χρόνια με τη μάνα της. Ωχ, oh, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Τη ρώτησα γιατί δεν μου το είπες ενώ η μάνα σου ήταν ζωντανή. Μου απάντησε πως τη φοβόταν και φοβόταν τι θα της έκανε όταν εγώ δεν θα ήμουν μπροστά. Wow. Φοβόταν πως θα ξεσπούσει επάνω της όταν δεν θα ήμουν εγώ μπροστά και πως θα της φερόταν ακόμη πιο άσχημα. Και επιπλέον, οι απειλές για αυτοκτονία γίνονταν και στο παιδί. Εγώ νόμιζα πως μόνο σε μένα τις έκανε. Όταν ξέμενε από λεφτά ή όταν τη χώριζε ο εκάστοτε σύντροφος, με έπαιρνε στο τηλέφωνο, έκλαιγε και κλεγόταν και απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει. Αυτή είναι μια ξεκάθαρα χειριστική συμπεριφορά. Για να μην πω και ιστριονική συμπεριφορά. Υπερβολικά δραματική δηλαδή. Εγώ προσπάθησα και τότε να επικοινωνήσω με τον ψυχολόγο τη, όταν δηλαδή μετά που χώρισαν τον έπαιρνε και του έλεγε πως θα αυτοκτονήσει, ο οποίο ήταν κατηγορηματικό πως δεν ήθελε να συζητήσει για την πελάτη σά του με τον πρώην σύζυγό της. Χωρίσαμε πριν έξι χρόνια, όταν η κόρη μου ήταν μόλις 8 χρόνια. Τα Σαββατοκύριακα η μικρή ήταν μαζί μου και τις καθημερινές με τη μάνα της. Προσπάθησα να πείσω τη μάνα της να μένει το παιδί μαζί μου, αλλά ήταν αδύνατο. Πιστεύω πως λόγω της διατροφής δεν συνενούσε να μένει σε μένα το παιδί. Παρόλο που τη διαβεβαίωνα πως θα συνέχιζα να τη την καταβάλω, πίστευε πως αν έμενε μαζί μου το παιδί, μετά εγώ θα τη έκοβα τη διατροφή. Και περιττών να σας πω πως δεν εργαζόταν. Όταν γνωριστήκαμε, δούλευε πολύτρια σε ένα μαγαζί με ρούχα, μόλι έμεινε έγκυο όμω, άφησε τη δουλειά. Και μετά τη γέννα υπήρχε πάντα μια δικαιολογία για να μην εργαστεί ξανά. Πόνο κέφαλη, και το κ.ο.κ. Εγώ έχω μια σταθερή δουλειά και ένα σταθερό εισόδημα. Εκ των υστέρων, καταλαβαίνω πως η μάνα της κόρης μου ήταν σίγουρα ναρκισίστρια και με έπαιξε κανονικά εκμεταλλεύτηκε την καλοσύνη και την ευπιστία μου και ακόμη και μετά που χωρίσαμε συνέχισε να με χειρίζεται. Μετά το θάνατό της απευθύνθηκα σε ψυχολόγο για να πάρω βοήθεια για το πώς να διαχειριστώ το πένθος και το παιδί και ο ψυχολόγος μου με παρέπεμψε σε ένα podcast σας και από εκεί βρήκα μόνος μου το κανάλι σας στο YouTube. Έχτοτε αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα για τα οποία προηγουμένως δεν είχα ιδέα. «Αντιλαμβάνομαι τις λάθος επιλογές που έκανα στη ζωή μου. Πως ήταν λάθος μου να παρασυρθώ από την ομορφιά και τη γοητεία της μάνας της κόρης μου και να προχωρήσω στο να δημιουργήσω σχέση μαζί της, χωρίς να εξετάσω προσεκτικά τι χαρακτήρα είχε ή τι προσωπικότητα είχε». Θα έλεγες, φαντάζομαι τώρα, με τις τωρινές σου γνώσεις. Τότε εγώ ήμουν 39 χρόνων και αυτή 29. Εγώ βρισκόμουν σε μια μακροχρόνια σχέση με μια κοπέλα, η οποία τελικά προτίμησε την καριέρα τη από το να κάνουμε οικογένεια και στην ουσία πιάστηκα πάνω στη νέα γνωριμία για να μπορέσω να αφήσω την προηγούμενη. Λάθο. Τώρα το καταλαβαίνω. Μεγάλο λάθο. Όντω είναι αλήθεια ότι όταν είμαστε στα χωρίσματα από μια σχέση, καλύτερα να πάρουμε το χρόνο μα, να χωρίσουμε καθαρά, να πάρουμε το χρόνο μα να πενθήσουμε το χωρισμό, να πάρουμε το χρόνο μας να κάνουμε ψυχοθεραπεία, ούτω ώστε να καταλάβουμε τι γίνεται με μας, να διορθώσουμε τα δικά μας τα προβλήματα, να καλύψουμε τα δικά μας τα κενά και μετά να προχωρήσουμε σε νέα γνωριμία. Αν προτού τελειώσει η προηγούμενη σχέση έχουμε βρει ήδη τον επόμενο ή την επόμενη, είναι εξαιρετικά πιθανόν να κάνουμε καταστροφικό λάθος. Λάθος επιλογή, λάθος ανθρώπου, σε λάθος στιγμή δίχως τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Ακόμη και αν γνωρίζουμε έναν αξιόλογο άνθρωπο, εάν εμείς είμαστε στα χωρίσματα όταν γνωρίζουμε κάποιον, δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε ορθά σε αυτή την αξιόλογη γνωριμία. Και επίσης είναι πάρα πολύ πιθανόν να θεωρήσουμε αξιόλογη μια γνωριμία που δεν είναι αξιόλογη. Εκείνη τότε μόλις είχε χωρίσει μου είπε. Τελικά μπορεί και να μην χώρισε ποτέ από μια σχέση με έναν παντρεμένο με παιδιά μεγαλύτερο της, πολύ μεγαλύτερο και από εμένα, ο οποίος πίστηκε η πρώην σύζυγός μου πως δεν θα χώριζε τη γυναίκα του για να την παντρευτεί και γι' αυτό μου είπε πως το χώρισε. Δηλαδή η πρώην γυναίκα σου, η μάνα της κόρης σου, βρισκόταν σε σχέση με κάποιον παντρεμένο που προφανώς περίμενε ίσως ή ήθελε ή έλεγε πως ήθελε ή περίμενε να χωρίσει για να την πάρει, αυτός δεν χώριζε και αυτή τον χώρισε. Εκείνη μόλις είχε χωρίσει, μου είπε. Τελικά μπορεί και να μην χώρισε ποτέ. Όχι, μπορεί να χώρισαν και να τα ξαναβρει μετά. Ή να τα ξαναβρει και τότε που σε χώρισε εσένα, δεν ξέρω. Μπορούμε να γνωρίζουμε τι γίνεται με στο μυαλό και με στα μυστικά του καθενός, ειδικό και ανθρώπου που δεν είναι εδώ και δεν βρίσκεται ζωή για να μας πει τι και πώς. Έμεινε πολύ νωρί έγκυος μαζί μου και στην αρχή δεν ήθελε να κρατήσει το παιδί. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια και την έπεισα. Και στη συνέχεια προφανώς συνεξαρτήθηκα μέχρι αηδίας. Join the club. Είμαστε πολλοί άνθρωποι εδώ στο κανάλι μας στο YouTube, αλλά και άνθρωποι που παρακολουθούν τα podcast, οι οποίοι είμαστε εδώ γιατί ακριβώς έχουμε συνεξαρτηθεί μέχρι αηδίας για πολλές φορές στη ζωή μας ή σε όλες τις προηγούμενες σχέσεις μας και είμαστε πολύ συνεξαρτόμενοι σε αποθεραπεία στη ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα εδώ στο YouTube. Δεν είσαι μόνος. Μου λέει η κόρη μου λοιπόν προχθές, όταν κάναμε μια συζήτηση εφόλης της ύλη, επειδή ανησύχησα που είδα πως δεν κοιμάται αρκετά, πως κάθε βράδυ ξενυχτάει και το πρωί δεν σηκώνεται για να πάει στο σχολείο, πως η μάνα της τη χτυπούσε συστηματικά και πριν να χωρίσουμε και μετά και εγώ έχω μείνει άφωνος. Νιώθω τρομερές τύψει για όλες μου τις αυλεψίες. Για το γεγονός πως ακόμα και μετά που χωρίσαμε, λυπόμουνα την πρώην και ουσιαστικά τις έκανα όλα τα χατήρια, τις έκανα ακόμη και τον ψυχολόγο κάθε φορά που την παρατούσε ένας γκόμενος. Επειδή εννοείται, ο πρώην τη δεν έμεινε μαζί της μετά που χωρίσαμε. Και καλά πως είχε χωρίσει εμένα για να είναι μαζί του και στους πέντε μήνες αυτός την έκανε με λαφριά πηδηματάκια. Εννοείται ένας παντρεμένος ο οποίος τα φτιάχνει μια ελεύθερη κοπέλα και το κάνει συστηματικά. Ακόμη και χωρί η κοπέλα σε κάποια φάση για να είναι μαζί του, πάλι θα την παρατήσει το πιο πιθανόν. Έχουμε ολόκληρο playlist στο κανάλι μας για την απιστία και σχέσεις με παντρεμένους. Θα βάλω σύνδεσμο στην περιγραφή και αυτού του επεισοδίου. Το θέμα είναι τι κάνω τώρα πώς διαχειρίζομαι όλα όσα έμαθα για τον εαυτό μου και για το παιδί μου μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εννοεί της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας και του εσωτερικού ψυχοψαξίματος, τις λεγόμενες ενδοαποκαλύψεις όπως μας τις έχει γράψει προηγουμένως. Πώς μπορώ να ζήσω με αυτές τις αλήθειες. Πώς μπορώ να είμαι καλά και να βοηθήσω και την κόρη μου να ζήσει γιος. Διορθώνονται όλα αυτά. Δεν σου κρύβω πως με πιάνει απελπισία. Συνοψίζοντας, αυτά είναι που με απασχολούν. Κυρίως πώς αντιμετωπίζουμε τις λαθασμένες επιλογές του παρελθόντος, τις ενοχές που προκαλούν, την πορεία από εδώ και πέρα, την ανακούφιση της κόρης μου, τη συγχώρεση του εαυτού. Μου. Φυσικά αυτά είναι θέματα της ψυχοθεραπείας μου με τον ψυχολόγο μου, που όπως σου είπα αυτός με σύστησε στη δουλειά σου, αλλά θα ήθελα και τη δική σου ιδιαίτερη προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο που μπήκε να γράψεις την επιστολή σου, να μοιραστεί μαζί μας τις δύσκολες αλήθειες σου, τις πικρές αλήθειες σου και να μας δώσεις την ευκαιρία μέσα από την ανάλυση της δικής σου περίπτωσης, μέσα από αυτή τη θεωρητική μελέτη περίπτωσης σε αυτό το podcast, να κατανοήσουμε καλύτερα και τους εαυτούς μας και να πάρουμε μαθήματα και οι υπόλοιποι για το πώς να διαχειριστούμε τις σοκαριστικές αλήθειες που μαθαίνουμε για τον εαυτό μας όταν μπούμε μέσα στο ταξίδι αυτό της αυτογνωσίας που ονομάζεται ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπικός πνευματικός αγώνας, το τρίπτυχο που τονίζουμε συνεχώς στο κανάλι μας. Λοιπόν, Shit happens. Life happens. Είναι ένα από τα μότο του καναλιού. Είναι φυσιολογικό, ανθρώπινο, αναμενόμενο να κάνουμε λαθασμένες επιλογές στη ζωή μας και κυρίως στις σχέσεις μας. Θα τα πάρω ένα-ένα τα θέματα που θίγεις, παρόλο που δεν μου έχεις δώσει καθόλου πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσες. Είμαι σίγουρη ότι αυτές τις πληροφορίες σου τις ρωτάει ήδη ο ψυχολόγος σου και θα δουλέψετε πάνω σε αυτές. Μπορώ μόνο να υποθέσω ότι έχεις μεγαλώσει με το συνηθισμένο τρόπο που μεγαλώνει ένας άνθρωπος ο οποίος καταλήγει ή καλύτερα καταντά να είναι συνεξαρτόμενο. Εφόσον παρακολουθείς τακτικά τα βίντεο, θα γνωρίζεις ότι και εγώ ίδια προσωπικά ως ψυχολόγος και ψυχοεκπαιδεύτρια δεν διστάζω να μοιραστώ με τους ανθρώπους που παρακολουθούν τη δουλειά μου το γεγονός ότι αυτό προσδιορίζομαι και επίσης έχω διαγνωστεί και από τη δικιά μου ψυχολόγο ως συνεξαρτόμενη και ότι είμαι σε διαδικασία αποθεραπείας. Άρα μπορώ να σε καταλάβω. Μάλλον μπορώ να προσπαθήσω να σε καταλάβω, γιατί όταν είμαστε κι εμείς ήδη συνεξαρτόμενοι, επειδή ακριβώς είμαστε θυμωμένοι με τον εαυτό μας για τη συνεξάρτηση στην οποία υποπέσαμε, πολλές φορές γινόμαστε αυστηροί κριτές άλλων που κάνουν παρόμοια λάθη και με συγχωρείτε ή παρόμοιες μαλακίες με αυτές που είχαμε κάνει εμείς στο παρελθόν. Άρα αρκετέ φορές άνθρωποι οι οποίοι είναι θυμωμένοι με τον εαυτό τους εκφράζονται με θυμό για παρόμοια πράγματα που κάνουν άλλοι. Δηλαδή για παρόμοια λάθη στο οποία έχουν υποπέσει ήδη, θυμώνουμε άλλους που πέφτουν σε αυτά τα λάθη. Άρα θα προσπαθήσω να σε καταλάβω γιατί ίσως είναι μία φυσική αντίδραση να τα βάλω μαζί σου επειδή ακριβώς και εγώ μέσα μου τα βάζω με τον εαυτό μου. Αυτό που είπα είναι πολύ σοβαρό. Μιλάμε για τις προβολές που κάνουμε οι άνθρωποι που βρισκόμαστε σε διαδικασία ψυχοθεραπείας, προσωπικής εξέλιξης, τις προβολές που κάνουμε πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται επίσης σε διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοεκπαίδευσης. Δεν είναι μόνο οι προβολές που κάνουν οι ναρκισιστές απέναντι σε άλλους ανθρώπους, είναι και οι προβολές που κάνουν οι άνθρωποι με παρόμοια παθολογία σε άλλους ανθρώπους με παρόμοια παθολογία. Να το πω έτσι λίγο πιο απλοϊκά, ρε παιδί μου. Αν εσύ ήσουν ο μου και είχες αυτή την ιστορία, αυτό το story, θα θύμωνα μαζί σου για τα λάθη σου, ίσως να θύμωνα μαζί σου για τα λάθη σου, αυθόρμητα και παρορμητικά, ακριβώς επειδή είμαι θυμωμένη κι εγώ για τα δικά μου αντίστοιχα λάθη που έχω κάνει στο παρελθόν. Το λέω αυτό ως μια αφορμή για να προσέξουμε όσοι ψυχοεκπαιδευόμαστε και ψυχοθεραπευόμαστε, να προσέξουμε να μην κάνουμε αυτή την προβολή. Να προβάλλουμε δηλαδή το θυμό που έχουμε με τον εαυτό μας για λάθη του δικού μας παρελθόντος πάνω σε άλλους ανθρώπους. Φτάνει ο θυμός που έχει ο καθένας προσωπικά για τον εαυτό του, δεν χρειάζεται να λουστεί και το θυμό των άλλων που έχουν για τον εαυτό τους και παρορμητικά άθελά τους τον προβάλλουν πάνω του. Και λέω άθελά τους επειδή ένας άνθρωπος μπορεί να μην είναι εναρκησιστής, μπορεί να μην έχει κακή πρόθεση, αλλά να κάνει αυτή την προβολή. Οπότε να προσέξουμε να μην την κάνουμε. Λοιπόν, σε καταλαβαίνω ότι για να φτάσεις εκεί που έφτασες, να παραμείνεις πρώτα στην προηγούμενη σχέση, λες μια μακρόχρονη σχέση με μια κοπέλα η οποία τελικά επέλεξε την καριέρα της από το να κάνει οικογένεια μαζί σου. Δεν λες περισσότερες λεπτομένες, αλλά μπορώ να φανταστώ ότι ίσως για χρόνια να ήσουν πάλι σε μια σχέση συνεξάρτησης. Δηλαδή πάλι να περίμενε ότι η προηγούμενη σύντροφο που είχε πριν να γνωρίσεις τη μάνα της κόρης σου θα ανταποκρινόταν τελικά στις προσδοκίες σου και ίσως και στα σχέδια που είχατε κάνει για σας και να βρέθηκες τελικά με δύο χίλια καμένα, όπως λέμε στην Κύπρο, να βρέθηκε τελικά απογοητευμένος και να σου είπε ότι δεν θέλω να είμαστε μαζί, δεν θέλω τελικά να κάνω οικογένεια, οπότε εσύ έκανες το λάθος, όντως είναι λάθος αυτό που έκανες, να προχωρήσεις στην επόμενη γνωρίμια πρωτού προτού ξεμπερδέψεις με την προηγούμενη. Αυτό που έλεγα προηγουμένως όμως είναι ότι σίγουρα έχεις μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να συνεξαρτάσει. Όπως εξηγώ και στο έκτο επεισόδιο του podcast με θέμα της συνεξάρτηση, ως συνήθως θα συμπεριλάβω στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου τα links, τους συνδέσμους για τα επεισόδια στο οποίο αναφέρομαι. Οι άνθρωποι οποίοι αναπτύσσουν στην εξάρτηση είναι οι άνθρωποι οποίοι μεγαλώνουν με χαμηλή αυτοκτίμηση, με συναισθηματικά κενά, μεγαλώνουν με συναισθηματική παραμέληση, μεγαλώνουν χωρίς υγιή πρότυπα λειτουργικότητας, δηλαδή μπορεί ένας, ενήλικας που συνεξαρτάται στις σχέσεις του όταν ήταν παιδί, να μεγάλωσε με γονεί επίσης συνεξαρτόμενους, επίσης χαμηλής αυτοεκτίμησης, όπως έχει εξελιχθεί να είναι ο ίδιο και άρα να του έδωσαν ένα αρνητικό παράδειγμα, ή να έχει μεγαλώσει με γονεί κακοποιητικού, με γονεί οι οποίοι έδιναν κακή εικόνα στο παιδί για τον εαυτό του. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό μια άλλη ιστορία ενός άλλου ανδρός, παλαιού θεραπευόμενου μου, ο οποίος επίσης όπως και εσύ σε μεγάλη ηλικία αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα κοροϊδίας όλων των γυναικών με τις οποίες είχε σχέση. Και πηγαίνοντας πίσω στην παιδική του ηλικία και στο πώς μεγάλωσε, μου αφηγήθηκε με πολλές λεπτομέρειες πως η μητέρα του ήταν εξαιρετικά μησανδρή, ο όρος μησανδρή γυναίκα ή μισανδρισμός αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες μία γυναίκα έχει εξαιρετικά κακή γνώμη για τους άνδρες. Με τον ίδιο τρόπο που ο μισογενισμός αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνης που ένας άνδρας έχει εξαιρετικά κακή γνώμη για τις γυναίκες. Και επίσης υπάρχει και ο εσωτερικευμένος και ο εσωτερικευμένος μισογενισμός και φυσικά έχουμε και επεισόδιο στο podcast για το μισανδρισμό και τον μισογενισμό του οποίου τον σύνδεσμο θα βάλω στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου. Πρόκειται για το 16ο επεισόδιο του podcast, το οποίο έχει τίτλο «Εσύ έχει σκεφτεί ποτέ πώς επηρεάζουν τις σχέσεις σου ο μισανδρισμός και ο μισογενισμός». Λοιπόν, ο άνδρας αυτός είχε μεγαλώσει σε ένα ξεκάθαρα μισανδρικό περιβάλλον, όπου η μητέρα του του μιλούσε συνεχώς αρνητικά για τον πατέρα του και για άλλους άνδρες του περιβάλλοντος. Η μητέρα του του έλεγε συνεχώς πως οι άνδρες είναι Πω οι άντρε είναι γαϊδούρια, πω οι άντρε είναι ανέσθητοι και γενικώ κλεγόταν στο γιο τη για τα πραγματικά ή φανταστικά βάσανα που του προκαλούσαν οι άντρε στη ζωή τη. Κατηγορούσε τον παππού του, τον πατέρα τη, κατηγορούσε τον αδερφό τη, το θείο του, κατηγορούσε όλου του άντρε και εκεί στη γειτονιά και παντού. Και η μητέρα του, μια εξαιρετικά χειριστική, μίζερη και κλαμμένη γυναίκα, του μετέφερε ξεκάθαρα τον μισαντρισμό. Δηλαδή τον έκανε να νιώθει άσχημα για τους άντρες. Και ότι οι άντρες είναι παλιόπαιδα και οι καημένες οι γυναίκες ταλαιπωρούνται από τους άντρες τα παλιόπαιδα. Εν τω μεταξύ, ναι, υπάρχουν πολλοί άνδρες που είναι παλιόπαιδα και πολλές καημένες γυναίκες που ταλαιπωρούνται από άντρες παλιόπαιδα. Όμως επίσης υπάρχουν και πολλές γυναίκες που είναι παλιοκόριτσα που είναι παλιοναρκισίνε, που είναι τσογλάνια, που είναι αχαρακτήριστε, οι οποίες μισούν του άντρε, κατηγορούν αδίκω τους άντρε και εμπνέουν τόσο στι κόρες τους, όσο και στου γιου του, μισανδρισμό. Ο άντρα αυτό λοιπόν, παλιός θεραπευόμενο μου, μεγάλωσε με έντονο εσωτερικευμένο μισανδρισμό, δηλαδή ένιωθε άσχημα για την ανδρική του φύση, φοβόταν συνεχώς μέσα του, μην τυχόν και εξελιχθεί να είναι σαν τον πατέρα του, ο οποίος πατέρας του παρουσιαζόντας τα μάτια του από τη μητέρα του σε ένας σατράπης, ο πατέρας του δούλευε ναυτικό στα καράβια και πολύ σπάνια επισκεπτόταν το σπίτι, οπότε ό,τι εικόνα είχε για τον πατέρα του είχε να κάνει με τις αφηγήσει της μάνας του και μέσα σε αυτή τη συνθήκη, στην οποία ένιωθε άσχημα για τον εαυτό του επειδή ήταν άνδρας. Ένιωθε ντροπή για τις συμπεριφορές των άλλων ανδρών. Λυπόταν τη μητέρα του, η οποία του κλεγόταν συνεχώ για τα προβλήματα που τη δημιουργούσε ο πατέρα τη, ο αδερφό τη, ο άνδρα τη, διάφοροι άλλοι άνδρε στο περιβάλλον τη, έχοντα αναγιωθεί, έχοντα διαπαιδαγωγηθεί από μια μη σανδρή ναρκισίστρια, κατέληξε ο άνδρα αυτό μεγαλώνοντα να ερωτεύεται γυναίκε με παρόμοια χαρακτηριστικά με τη μάνα του. Κλαμμένε, χειριστικέ, μη και ναρκισίστριε. Και ενώ είχε πολύ καλές προθέσεις και μέσα στο μυαλό του είχε ότι εγώ θα είμαι ο άνδρας που δεν ήταν ο πατέρας μου και εγώ θα είμαι ένας πολύ καλός άνδρας να σπάσω το καλούπι του κακού κακοπιτικού ανδρός, στο τέλος κατέληξε να είναι ευάλωτο και να γίνει θύμα σε όλες του τις σχέσεις μέχρι να κάνει ψυχοθεραπεία. Μετά την ψυχοθεραπεία, εξ γνωρίζω, σταμάτησε να γίνεται το αν θέλετε, κοροϊδάκι της Δεσποινίδος είναι ένα όρο ο οποίος έρχεται από μια παλιά ελληνική απροσπρόμαυρη ταινία. Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι καλά τίτλους, δεν θυμάμαι καλά στίχους, διορθώστε με στα σχόλια αν το έχω πει λανθασμένο. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι φίλε ότι και εσύ θα έχει μεγαλώσει με κάποιο τρόπο τέτοιο, ώστε να έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση και ώστε να πιστεύεις ότι σου λένε χωρίς να βάζεις την κριτική σου σκέψη σε εφαρμογή. Σου λέω αυτός ο θεραπευόμενος ο παλιός που είχα, είχε ιδιαίτερη ευαισθησία με τις γυναίκες. Δηλαδή μόνο γυναίκες μπορούσαν να τον ξεγελάσουν για το χαρακτήρα τους και το στυλ της προσωπικότητας τους. Με άντρες δεν είχε τέτοια προβλήματα, δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα να τον ξεγελάσει ένα άνδρα κλαμμένο και χειριστικό. Είχε ιδιαίτερη ευαισθησία προ τι γυναίκε που κλαίγονταν και ήταν χειριστικέ επειδή τον είχε κάνει grooming, τον είχε μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο η μάνα του, ώστε να είναι ευάλωτο στη χειραγώγηση από χειριστικέ και κλαμμένε γυναίκε. Άρα και εσύ με κάποιο παρόμοιο τρόπο θα έχει μεγαλώσει, όχι απαραίτητο με μία μητέρα την ίδια με αυτήν του πρώην θεραπευόμενου μου. Αλλά ψάξτε το στη θεραπεία σου. Και σίγουρα μεγάλωσες έχοντας χαμηλή αυτοεκτήμηση και έχοντας αφέλεια. Και πιστεύοντας πως οι άλλοι άνθρωποι έχουν τις ίδιες προθέσεις με εσένα. Λες ότι η μητέρα της κόρης σου όταν έμεινε έγκυος το παιδί δεν ήθελε να το κρατήσει. Αλλά την έπισες να το κρατήσει. Εσύ ήθελες οικογένεια μόλις είχε χωρίσει από μια σχέση μακροχρόνια που η πρώην σου δεν ήθελε οικογένεια, η μητέρα της κόρης σου μόλις είχε χωρίσει, όπως μας γράφεις, από μια σχέση με έναν παντρεμένο, ο οποίος δεν είχε χωρίσει για να είναι μαζί της, εσύ είχε επιθυμία για οικογένεια. Φαντάζομαι ή υποθέτω πως και η μητέρα της κόρη σου είχε επιθυμία για ασφάλεια. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρατε, φτιάξατε οικογένεια. Ε, δεν μπορώ να σε κατηγορήσω για το γεγονός ότι ήθελες να κρατήσετε το παιδί και έπεισες τη μητέρα του παιδιού να το κρατήσετε. Έχουμε κάνει εδώ στο κανάλι θέματα, έχουμε κάνει βίντεο για τη διακοπή και για το πώς αυτή μπορεί να είναι μια πολύ τραυματική διαδικασία και για τη μητέρα αλλά και για τον πατέρα. Ε θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με την αντισύλληψη, ούτω ώστε να μην μπαίνουμε σε τέτοιου είδους προβληματισμούς, να κρατήσουμε ή να μην κρατήσουμε ένα παιδί. Θεωρώ ότι στη σύγχρονη εποχή που υπάρχουν πάρα πολλά μέσα αντισύλληψης, θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και το σύνδεσμο για το επεισόδιο από το The Sex Series για την αντισύλληψη, ότι είναι καλή ιδέα να αποφεύγουμε τέτοια διλήμματα. Ε, είμαι σίγουρη πως δεν έχεις μετανιώσει με τίποτα την επιλογή σου να πείσει τη μητέρα του παιδιού για να έρθει το παιδί στη ζωή. Λες ότι όσο καιρό ήσασταν μαζί, εκ των υστέρων αντιλαμβάνεσαι πως η μητέρα ήταν κακοπιτική με το παιδί και ήταν κακοποιητική και μετά που χωρίσατε. Νομίζω ότι το πιο σοβαρό πρόβλημα σε αυτή την ιστορία, το πιο σοβαρό ζήτημα για το οποίο νιώθεις ενοχές είναι αυτό. Το γεγονός ότι η μάνα της κόρης σου την κακοποιούσε και εσύ δεν το πήρε είδηση. Και νιώθεις άσχημα γι' αυτό γιατί στην ουσία άφησες απροστατευτό το παιδί. Είμαι σίγουρη ότι νιώθεις τύψεις και ενοχές και φταίς τον εαυτό σου για το γεγονός ότι δεν προστάτεψες επαρκώς το παιδί. Δεν επαρκώς το παιδί. Λες ότι η μάνα της κόρης σου όσο ήσασταν παντρεμένη είχε ξεσπάσματα θυμού. Δεν την είδε εσύ να κακοποιεί την κόρη σα. Είχε ξεσπάσματα θυμού προ εσένα. Ότι εσύ έκανε προσπάθεια να επισκεφθεί τον ψυχολόγο τη τότε συζύγου σου, ο οποίο σου είπε ότι εσύ φταί, ή τέλο πάντων πήρε τη συζήτηση πάνω σε σένα. Τι κάνει εσύ ώστε να θυμώνει η σύντροφό μου. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι αν έχουμε τέτοια θέματα μέσα σε ένα ζευγάρι, απαιτούμε να πάμε σε ένα ψυχολόγο ζευγαριού και να κάνουμε θεραπεία ζευγαριού και καλύτερα αυτός ο ψυχολόγος να μην είναι ο ψυχολόγος του ενός ή του άλλου. Ε, αντιλαμβάνομαι όμως ότι η μητέρα της κόρης σου είπε ότι δεν προτίθεται να κάνει θεραπεία ζευγαριού και ότι η ίδια ήταν ικανοποιημένη με τη θεραπεία που έκανε. Τώρα λέω ξανά ότι δεν μπορώ να γνωρίζω τι διάγνωση είχε. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν είχε οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Η κοπελίτσα αυτή όμως έτσι όπως την περιγράφεις ήταν ξεκάθαρα χειριστική και είχε ένα αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Ίσως ευάλωτο αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Να ήταν μια ευάλωτη ναρκισίστρια. Και οι ευάλωτες ναρκισίστρες πολύ συχνά περνάνε ως ψυχούλε, ψυχούλες, γλυκούλες, ταλαιπωρημένες, ευαίσθητες κλπ, κλπ. Και, χρειάζεται, για να καταλάβουμε ποιος είναι ευάλωτος ναρκισιστής, να έχουμε κάνει εμείς πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό μας, ώστε να έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματα μας της συνεξάρτησης. Δηλαδή το θεωρώ πολύ φυσικό που δεν την κατάλαβες. Το θεωρώ πολύ φυσικό που την λυπόσουν και που προσπαθούσες να την βοηθήσεις. Σίγουρα υπάρχει μέσα σου κάποιο κομμάτι υπερβολικής ενσυναίσθησης, over-empathy, ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τη συνεξάρτηση, το οποίο είναι καλή ιδέα να το δουλέψεις στη θεραπεία σου. Δεν λέω να γίνεις ανέστητος και να μην έχεις ενσυναίσθηση, αλλά να επιλέγεις διακριτικά πού θα δείχνει την ενσυναίσθησή σου. Σε ανθρώπου οι οποίοι την αξίζουν και όχι σε ανθρώπου οι οποίοι σε χειρίζονται. Και αυτό έχει να κάνει οπωσδήποτε με την αυτοαγάπη και την αυτοσυμπόνη. Αγαπάμε τον εαυτό μα, συμπονούμε τον εαυτό μα και δεν αφήνουμε να κακοποιηθεί από ανθρώπου χειριστικού και εκμεταλλευτέ τη καλοσύνη μα, τη τρυφερότητά μα και των συναισθημάτων μα. Τώρα, για τον ψυχολόγο τη μάνα τη κόρη σου, δεν ξέρω τι να πω. Υπάρχουν κάποιες οδηγίες που λένε ότι δεν μιλάμε για τους θεραπευόμενους μας σε πρώην συντρόφους, σε νυν συντρόφους και λοιπά χωρίς την αδειά τους. Ε, οι απειλές για αυτοκτονία σίγουρα είναι ανησυχητικό σημάδι. Όταν σπουδάζαμε στο Πανεπιστήμιο μας έλεγαν ότι παλιότερα, πριν τη δεκαετία του 90 δηλαδή, εάν κάποιο απειλούσε συχνά να αυτοκτονήσει, αυτό κατατασσόταν στη χειριστικότητα και δεν λαμβάνονταν προληπτικά μέτρα. Μετά όμως, επειδή έγιναν και συγκεκριμένα freak accidents, φρικιαστικά ατυχήματα, όπου ένας άνθρωπος στην προσπάθεια του να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας κατέληγε η απόπειρα να είναι επιτυχημένη, οι οδηγίες που παίρναμε είναι ότι δίνουμε την ίδια προσοχή Είτε αν κάποιος ε, αναφέρει αυτοκτονικό ιδεασμό και μας φαίνεται αυθεντικός ο αυτοκτονικός ιδεασμός, είτε αν κάποιος απειλεί, ίσως με χειριστικότητα, πώς θα αυτοκτονήσει. Ε, ίσως να ήταν καλή ιδέα, εφόσον ε, υπήρχαν αυτές οι απειλέ να το χειριζόσουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Τώρα, υστέρων είναι εύκολο να το λέμε. Ε, αν κάποιος άλλος βρίσκεται σε μια παρόμοια συνθήκη, Καλά κάνει να αναζητήσει ο ίδιο ψυχοθεραπεία, δηλαδή αυτό που έκανε μετά που έφυγε από αυτή τη ζωή η κόρη τη μάνα σου, να το έκανε από τότε. Να ζητήσει ο ίδιο βοήθεια από ψυχολόγο, εξειδικευμένη βοήθεια από ψυχολόγο, ώστε να αναλύατε τότε όλα αυτά που συνέβαιναν και να αποφάσει μαζί με τον ψυχολόγο σου πώ να κινηθεί. σω και νομικά. Ε, δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή τι θα μπορούσε να κάνει. Ε, δεν είσαι ε, πλέον σε εκείνη τη θέση. Έχει τελειώσει αυτή η θέση. Ε, όμως, όντως είναι κακοποιητικό για το παιδί να ακούει από τη μάνα άπειλες για αυτοκτονία. Είναι εξαιρετικά κακοποιητικό. Τώρα, μπορεί όντως να ήταν μια επιτυχημένη απόπειρα αυτή που λες του δυστυχήματο, μπορεί όμως και να μην ήταν, δεν γνωρίζω. Λες ότι βρήκα ψηλές συγκεντρώσει αλκοόλ στο αίμα της. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Σίγουρα δεν φταίς εσύ για το γεγονός ότι έχασε τη ζωή της. Ευτυχώς που αυτό συνέβη και όταν ήταν μόνη της και δεν ήταν μια φάση που να είναι μαζί και το παιδί. Ε, Ορθά έπραξε που πήρε και το παιδί στον παιδοψυχολόγο και πήγε και εσύ ο ίδιο σε ψυχολόγο για να διαχειριστεί τα ζητήματα που προέκυψαν από το θάνατο τη και από το πένθο. Και τώρα βρίσκει μπροστά στην πολύ δύσκολη συνθήκη να σου λέει η κόρη σου, να σου αποκαλύπτει η κόρη σου, κάποιου μήνε μετά που σκοτώθηκε η μητέρα τη, ότι η μητέρα τη την κακοποιούσε. Ότι τη χτυπούσε. Ότι την τραβούσε από τα μαλλιά. Ότι στην ουσία είχε ξεσπάσματα οργή και επάνω στο παιδί, όχι μόνο πάνω σε σένα. Έχω την εντύπωση με βάση όσα μου γράφεις ότι εσύ υπήρξε τόσο πολύ κατανοητικός προς τη μάνα της κόρης σου, εν μέρη και για να τραβήξεις εσύ πάνω σου τα βέλη τροποντινά, δηλαδή να τα βάζει μαζί σου και όχι με το παιδί. Όμως, δυστυχώς, οι άνθρωποι που είναι ναρκισιστές, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν νιώθουν άσχημα να επιβαρύνουν τους συντρόφους τους και τους πρώις συντρόφους τους. Με την ίδια ευκολία δεν νιώθουν άσχημα και επιβαρύνουν και τα παιδιά τους. Δυστυχώς. <sighs> Δυστυχώς. Σε παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast με θέμα τους γονείς τέρατα. Γονείς αυτά τα ιερά τέρατα. Μπορεί να δυσκολεύεσαι να αντιληφθείς πως ένας γονιός μπορεί να είναι τόσο κακοποιητικός προς το παιδί του, όμως ναι, συμβαίνει. Οκ. Okay. Δεν τα κατάφερες να προστατεύσεις, να προστατέψεις το παιδί σου από την κακία της μάνας του όσο αυτή ήταν ζωντανή. Τώρα όμως γνωρίζεις. Τώρα όμως επιτέλους το παιδί νιώθει ασφαλές και μπόρεσε να σου ανοίξει την καρδιά του, μπόρεσε το κορίτσι σου να σου πει για όλα όσα βίωσε. Αυτό από μόνο του είναι πολύ σπουδαίο. Βρίσκεστε σε καλό δρόμο όταν το παιδί νιώσει εμπιστοσύνη και νιώσει ασφάλεια. ώστε να ανοιχτεί στο γονιό του και να μιλήσει για αυτά που βίωσε και όταν τα βίωνε δεν τολμούσε να μιλήσει. Σημαίνει ότι επιτέλου νιώθει ασφάλεια να τα μοιραστεί. Δε στη θετική πλευρά των πραγμάτων. Η κόρη σου θα μπορούσε να μην νιώθει άνετα να σου μιλήσει και να μη σου τα έλεγε ποτέ. Σημαίνει ότι εσύ κάνεις κάτι καλό. Σημαίνει ότι εσύ δεν την καθιστάς γωνιοποιημένο παιδί. Όπως ξεκάθαρα φαίνεται πως τη γονιοποιούσε η μάνα της, Με το να κάνει απειλές στο παιδί για αυτοκτονία όταν το παιδί μπαίνει στη διαδικασία να ανησυχεί μην τυχόν και αυτοκτονήσει η μάνα του, στην ουσία γίνεται γονιός του γονιού του. Σημαίνει ότι εσύ είσαι σε καλό δρόμο, σημαίνει ότι το παιδί πλέον νιώθει ασφάλεια μαζί σου, νιώθει ασφάλεια να συζητήσει μαζί σου για τα συναισθήματα της και τις τραυματικές εμπειρίες της και αυτό το οποίο είμαι σίγουρη πως το κάνεις, παρόλο που δεν το έγραψες, Είμαι σίγουρη πως έχει ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη από την κόρη σου και έχει εκφράσει τη στενοχώρια σου για το γεγονός ότι δεν μπόρεσες να αντιληφθείς νωρίτερα το τι συνέβαινε και να δράσεις άμεσα ώστε να προστατεύσεις το παιδί. Αν δεν το έπραξες, πράξε το. Ζήτησε ειλικρινή συγγνώμη από το παιδί σου. Είναι απίστευτη η δύναμη της ειλικρινούς μετάνοιας και της ειλικρινούς συγγνώμης που εκφέρει ο γονέα προ το παιδί. Όχι μια ψευδούς απολογία, όχι ενό συγγνώμη μεν αλλά, αλλά μια αυθεντική συγγνώμη. Συγγνώμη, κόρη μου, που απέτυχα να σε προστατεύσω. Είμαι εξαιρετικά στενοχωρημένος που δεν είχα τα μάτια μου και τα αυτιά μου περισσότερο ανοιχτά ώστε να το δω. Ότι βιώνει κακοποίηση και να σε προστάτευα άμεσα. Αυτό που έκανε η μάνα σου ήταν λάθο. Ήταν λάθο της μάνα σου να σε χτυπάει, ήταν λάθο τη μάνα σου να σε τραβάει από τα μαλλιά, ήταν λάθο τη μάνα σου να σε κακοποιεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει πεθάνει ένα άνθρωπο ότι πλέον αγιοποιείται και ότι. Θα λέμε στα παιδιά, συγχώρεσε τη μάνα σου επειδή έχει πεθάνει ή θα εξοραίζουμε την εικόνα της μάνας ή θα εξιδανικεύουμε την εικόνα της μάνας επειδή αυτή είναι πεθαμένη. Και αυτό ισχύει και για ενήλικη ακόμη και αν έχει πεθάνει ο γονέας μας, δεν πάβει να μας έχει κακοποιήσει, εάν ήταν κακοποιητικός. Ακόμη και αν έχει πεθάνει ο γονέας μας, δεν πάβουμε να είμαστε τραυματισμένοι από τα τραύματα που μας έχει προκαλέσει. Η γνώμη μου είναι να πει στην κόρη σου, αν δεν το έχεις πραξίδι, να πάρει και στη θεραπεία της αυτή την εμπειρία, να το συζητήσει και με την παιδοψυχολόγο της. Ρώτησε την εάν θέλει να κάνετε και μια κοινή συνάντηση, η παιδοψυχολόγος ή όγω παιδοψυχολόγος ή κόρη σου και εσύ, ώστε να μοιραστείτε κάποια πράγματα, να μοιραστείτε κάποιες απόψεις, ίσως το παιδί μπροστά στον στην παιδοψυχολόγο να σου πει τι θέλει από εσένα, να συζητήσετε μαζί τρόπους για να θεραπεύσετε τις σχέσεις σας και τρόπους για να θεραπευτεί το παιδί. Το παιδί σου κουβαλάει τραύματα. Και το πιο σοβαρό του τραύμα δεν είναι η απώλεια της μάνας του, όπως έχεις κατανοήσει, δεν είναι το πένθος, το πιο σοβαρό του τραύμα είναι ότι για τόσα χρόνια ζούσε μέσα στο φόβο ότι η μάνα του θα αυτοκτονούσε ή η μάνα του θα το κακοποιούσε ξανά όπως έπραξε και στο παρελθόν. Ξέρετε, μερικοί άνθρωποι μας ανακουφίζουν με τη φυγή τους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια περίπτωση πριν αρκετά χρόνια, πριν καμιά εικοσαριά χρόνια, ήταν μια κοπέλα η οποία είχε μία συναισθηματικά αιμομυκτική σχέση με τη μάνα της, ήταν παιδί και η μάνα της ήταν μία περίπτωση με διαγνωσμένη ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας, ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας και οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Είχε τα τρία από τα τέσσερα από το β' πλέγμα. Ε, γνωρίζω ότι υπήρχαν αυτές οι διαγνώσεις επειδή η κοπέλα αυτή η μάνα της κοπέλας αυτής είχε μπει αρκετές φορές στο ψυχιατρίο, στη πτέρυγα και υπήρχε ο φάκελος της όπου είχαν γίνει τα ανάλογα της προσωπικότητας και είχαν βγει διαγνώσεις. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή ήταν σε μία συνθήκη στην οποία πολύ συχνά έπεφτε σε βαθιά κατάθλιψη και είχε κάνει και κάποιες απόπειρες κατά της ζωής της, όπως απόπειρες έκανε και η μάνα της αυτή την περίπτωση δεν τη διαχειριζόμουν μόνη μου, τη διαχειριζόμουν μαζί με έναν άλλον συνάδελφο μεγαλύτερο σε ηλικία, στον οποίο κατέφυγα προκειμένου να έχει κοπέλα μια καλύτερη κάλυψη, γιατί ήμουν νεαρή ψυχολόγος τότε και ένιωθα ότι δεν επαρκούσαν οι δικές μου γνώσεις, δεν επαρκούσε το δικό μου εξπερτής, η δική μου εξειδίκευση, ώστε να τη βοηθήσω. Σε κάποια φάση μαθαίνω ότι η μητέρα της πέθανε μητέρα της κοπέλας αυτής είχε πεθάνει λόγω χρόνιας ασθένειας. Και μου λέει ο συνάδελφος, τώρα να δεις που θα γιατρευτεί η θεραπευόμενη μας. Η κοπέλα αυτή πήγαινε δυο φορές το μήνα στον άνδρα συνάδελφο και μια φορά το μήνα σε μένα. Μου φάνηκε απίστευτο αυτό που μου είπε και όμως έτσι και έγινε. Μετά που ξεπέρασε το πένθος της μάνας της, και δεν της πήρε και μεγάλο χρονικό διάστημα, της πήρε περίπου τρεις μήνες για να πενθύσει το θάνατο της μάνας της, την απώλεια της μάνας της, άρχισε να έχει αλματώδη καλυτέρευση στα συμπτώματα της, σταμάτησε να έχει αυτοκτονικούς ιδεασμούς, ξεπέρασε τα καταθλιπτικά επεισόδια και παρόλο που τότε η κοπέλα αυτή ήταν τελματωμένη στη ζωή της και επαγγελματικά και στην προσωπική της ζωή, Αρκετά σύντομα μετά, δηλαδή σε διάστημα ενό ενάμιση χρόνου, όταν έτυχε να συνομιλήσω ξανά μαζί τη, μόνο και μόνο για να ακούσω τα νέα τη, είχε κάνει πρόοδου τόσο στην επαγγελματική, όσο και στην προσωπική τη ζωή. Και όντω το φευγό τη μάνα τη, ο θάνατο τη μητέρα τη, την απελευθέρωσε. Και με τι γνώσει που είχα τότε, δεν μπορούσα να αντιληφθώ ότι η κοπέλα αυτή έπρεπε να είχε πάει no contact με τη μάνα τη, παρόλο που τη πρότεινα να λιγοστεύει τις επαφές, να έχει δηλαδή low contact, αυτό το οποίο θα την έσωζε, αν δεν ερχόταν να τη σώσει ο θάνατος της μητέρας της, θα ήταν το να πάει no contact. Και εδώ σας υπενθυμίζω και το επεισόδιο για το no contact. Σύνδεσμος στην περιγραφή. Σας είπα πως αυτό το επεισόδιο του podcast, το 54ο, πως αυτή η μελέτη περίπτωσης θα μας δώσει την ευκαιρία να θυμηθούμε πολλά προηγούμενα επεισόδια και πολλά άλλα θέματα που έχουμε θίξει εδώ στο podcast, αλλά και στο ψυχοεκπαιδευτικό μας καναλί στο YouTube. Λοιπόν, το πρόβλημα της κόρης σου, τα τραύματα τα οποία έχει να διαχειριστεί η κόρη σου, είναι τραύματα ψυχικής βίας που έχει υποστεί από τη μάνα της και σωματικής βίας, τα οποία έχουν εγγραφεί ως ψυχική βία στο υποσχενείδιο Καλά κάνει το παιδί που κάνει ψυχοθεραπεία, καλά κάνει εσύ που κάνει ψυχοθεραπεία και είμαι σίγουρη ότι όσο και αν είναι επώδυνη η συνειδητοποίηση των λαθών μας, όσο και αν είναι επώδυνο το να αναγνωρίσουμε εκ των υστέρων ότι ο our watch, την ώρα που εμείς ήμασταν υπεύθυνοι στη βάρδια μας, την ώρα που εμείς έπρεπε να είμαστε σε περισσότερη επιφυλακή, κακοποιήθηκε ένα παιδί μας, όσο δύσκολο και αν είναι, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ξεπεράσουμε εφόσον βρισκόμαστε σε μια διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης, ψυχοεκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας. Είπαμε ειλικρινής μετάνοια και ειλικρινή συγγνώμη προς το παιδί. Είναι κέριο αυτό να είναι ειλικρινής η συγγνώμη μας και η μετάνοια μας προς το παιδί μας. Και η κόρη σου και εσύ τώρα θα κάνετε μια νέα αρχή. Είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μοιραστείς με την κόρη σου τη δική σου προσπάθεια να ξεπεράσεις τη δική σου συνεξάρτηση. Γιατί δυστυχώς και η κόρη σου έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον το οποίο την προετοιμάζει για συνεξαρτώμενη. Την έχει προετοιμάσει η συνθήκη για να είναι συνεξαρτώμενη. Εάν τα πρώτα 14 χρόνια της ζωής σου ζεις με μία μητέρα η οποία απειλεί συνεχώς πως θα αυτοκτονήσει, η οποία δεν είναι σε καλή ψυχική κατάσταση, η οποία σε κακοποιεί, Πολύ πιθανόν να μεγαλώσει έχουσα χαμηλή αυτοεκτήμηση, έχουσα σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και πολύ πιθανόν εάν δεν κάνεις έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση να καταλήξεις συνεξαρτώμενη. Η κόρη σου μέσα στην ατυχία της είναι τυχερή επειδή έχει πρόσβαση στη ψυχοθεραπεία στα 14 ενώ εσύ έχεις στα 55. Δηλαδή ο θάνατος της μάνας της κόρης σου άνοιξε το δρόμο για να ξεκινήσει εσύ ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση και για να κάνει ψυχοθεραπεία η κόρη σου και στην ουσία ελευθέρωσε την κόρη σου από το δεσμό του να βρίσκεται με μία μάνα τρομακτική και μία μάνα φοβερή. Σε καμία περίπτωση δεν νιώθω κάποια χαρά για το ότι σκοτώθηκε η κοπέλα. Μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο ήδη έχει συμβεί και συζητούμε γι' αυτό εκ των υστέρων. Ούτε εσύ τη ούτε κανένα άλλο. Ε... Όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, αφήνει πίσω του τα vibes του, αφήνει πίσω του τις δονήσεις του, αφήνει πίσω του τις πράξεις του. Τα σημάδια που έχει αφήσει πίσω της η μάνα της, κόρης σου, είναι τραυματικά και για σένα και για την κόρη σου. Δεν γνωρίζω τι άλλα σημάδια έχει αφήσει πίσω της, ή ποιους άλλους ανθρώπους έχει αφήσει ευχαριστημένους από τις συμπεριφορές της, από τις πράξεις της, από τις επιλογές της. Σίγουρα δεν έχει αφήσει εσένα και την κόρη σου. Και κλείνοντας, απαντώ στο ερώτημά σου εάν διορθώνονται όλα αυτά. Ναι, διορθώνονται. Ναι, διορθώνονται. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει υψηλή νευροπλαστικότητα όσο ο άνθρωπος είναι ζωντανός και υγιής. Μπορείς και εσύ να ξεπεράσεις τα τραυματά σου και εσύ να ξεπεράσεις τη συνεξάρτησή σου και η κόρη σου. Αντιλαμβάνομαι πως σε πιάνει απελπισία, σε διαβεβαιώ όμως πως υπάρχει ελπίδα. Έχω δει κυριολεκτικά χιλιάδες ανθρώπους να ενδυναμώνονται μέσα από τη ψυχοθεραπεία και τη ψυχοεκπαίδευση, να μαθαίνουν τρόπους ώστε να κάνουν καθημερινός πνευματικό αγώνα και να αλλάζουν ουσιαστικά τη ζωή τους εξηγένοντας. Τη. Μπορείς. Οι ενοχές, δεν είναι ιδιαίτερα καλός σύμβουλος μετά που ο άνθρωπος έχει αντιληφθεί τα λάθη του και έχει μετανοήσει ειλικρινά. Και όντως, ναι, χρειάζεται να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα και μιλάω στον πρώτο πληθυντικό γιατί έχω μοιραστεί και στο podcast και στο κανάλι ότι και εγώ η ίδια προσωπικά αντιλαμβάνομαι εκ των υστέρων σοβαρότατα λάθη που έχω πράξει σε σχέση με τα μεγάλα μου τα παιδιά και έχω μοιραστεί ακόμη και ότι νιώθω ενοχές και χρειάζεται να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας, να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας με αυτοαγάπη και αυτοσυμπόνια εφόσον κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διορθώσουμε τα λάθη μας και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει λάθη. Και εμείς δεν έχουμε φυτρώσει ξαφνικά μέσα σε μια γυάλα. Έχουμε μεγαλώσει σε τοξικά περιβάλλοντα έχουμε προδιατεθεί από την ανατροφή μας για να γίνουμε εύπιστα θύματα ανθρώπων χειριστικών και κακοποιητικών. Στη βάρδια μας κακοποιήθηκαν τα παιδιά μας, αλλά από τη στιγμή που το συνειδητοποιήσαμε, από τη στιγμή που είμαστε συντετριμμένοι γι' αυτό, έχουμε ειλικρινή μετάνοια και προσπαθούμε συνειδητά να αλλάξουμε με ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και πνευματικό αγώνα, δεν χρειάζεται να χτυπάμε τον εαυτό μας αλίπητα. Πρόκειται για μια άλλη μορφή αυτοκαταστροφικότητας το να νιώθουμε συνέχεια άχρηστη γονεί και να νιώθουμε συνέχεια ενοχές. Οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε συντετριμμένοι για τα λάθη μας, τα αντιλαμβανόμαστε, έχουμε μετανιώσει ουσιαστικά και παίρνουμε συστηματικά επαγγελματική βοήθεια για να επιλύσουμε τα ζητήματά μας και να βελτιώσουμε και τις συνθήκες τον παιδιό μας, τα οποία αδικήθηκαν επειδή τα φέραμε στη ζωή, προτού τα βρούμε με τον εαυτό μας. Σου στέλνω την αγάπη μου, μια μεγάλη σφιχτή αγκαλιά. Είμαι σίγουρη πως θα ταυτιστούμε την υπόθεση σου αρκετοί άνθρωποι από το κανάλι μας. Καλή δύναμη, εύχομαι. Εύχομαι τα καλύτερα και για εσένα και για το παιδί σου. Στη ψυχοθεραπεία σου θα δουλέψεις όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι πολύ καλύτερος ένας πατέρας ο οποίος κάνει λάθη, παραδέχεται τα λάθη του όταν τα αντιληφθεί, μετανιώνει ειλικρινά και κάνει συνειδητές προσπάθειες για να τα βελτιώσει από έναν πατέρα ο οποίος είναι απόμακρος, ο οποίος παραμελεί συναισθηματικά τα παιδιά του, ο οποίος έχει ένα αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας και ακόμη και όταν τα παιδιά του του τονίζουν τα λάθη του, αυτός τα αποπέμπει και λέει ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και είμαι τέλειος. Είσαι καλός πατέρας. Συνέχισε.